Σύντροφε Γιάννη, καλησπέρα. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα εκ μέρους της Παντιέρας να σε ευχαριστήσω που δέχτηκες την πρόσκλησή μας για να έχουμε αυτή τη σύντομη συνέντευξη εν ώψη των ευρωεκλογών της 9ης Ιουνίου, στις οποίες είσαι υποψήφιος με το ψηφοδέλτιο βέβαια της Ανταρσία Ανατρεπτική Συνεργασία. Ευχαριστώ και εγώ, Νίκο, για την πρόσκληση από την Παντιέρα. Και να τονίσουμε εδώ βέβαια ότι η Ανταρσία δεν είναι και πολύ δημοφιλής στα επίσημα κανάλια, η φωνή της δεν ακούγεται και η συμβολή της Παντιέρας στο να ακουστεί η φωνή της αντικαπιταλιστικής αριστεράς είναι σημαντική. Ευχαριστώ, Γιάννη. Πρώτα απ' όλα θέλω να σου κάνω μια πρώτη δέσμη ερωτήσεων σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει διάχυτη στην ελληνική κοινωνία η αντίληψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να έχει αρκετά αρνητικά, όμως αποτελεί και ένα φραγμό, ένα προπύργιο θα λέγαμε, κατά του ρατσισμού και του φασισμού. Και επίσης υπάρχει αντίληψη, παράλληλα με αυτό, ότι η ελληνική κοινωνία ωφελείται από τις λεγόμενες χρηματοδοτήσεις, από τις επιδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήθελα ένα δικό σου σχόλιο, μια δική σου άποψη γύρω από αυτά. Η Ανταρσία πιστεύει ακριβώς το αντίθετο. Ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το φυτώριο και του ρατσισμού και του φασισμού. Παρακολουθούμε με ανησυχία τις εξελίξεις σε όλη την Ευρώπη, όπου στις κυβερνήσεις των χωρών μελών της ανεβαίνουν ακροδεξιές και φασιστικές δυνάμεις. Και πρόσφατα και στο παρελθόν, και μάλιστα υπάρχει αυτός ο φόβος να εκφραστεί αυτή η τάση έντονα και στις επόμενες ευρωεκλογές και γενικότερα και στη χώρα μας. Πρόσφατα είχαμε την εκλογή του εθνικιστικού ΕΒΕΜΡΟ στη γειτονική Βόρεια Μακεδονία. Μία χώρα μετά την άλλη δηλαδή ανεβάζει τέτοιου είδους δυνάμεις στις κυβερνήσεις. Απ' την άλλη μεριά, αυτό που είπες περί ρατσισμού, ίσα ίσα για τη μεταναστευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης καλλιεργεί φαινόμενα ρατσισμού σε όλη την Ευρώπη, αποκόπτοντας με βίαιο τρόπο και δολοφονώντας την ουσία χιλιάδες πρόσφυγες οι οποίοι προσπαθούν να έρθουν στην Ευρώπη, είτε με την συμφωνία του Frontex κτλ. Μάλιστα μας είχαν πει κάποτε ότι τα σύνορα της Ελλάδας θα είναι τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άρα δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Υπάρχει. Αλλά βλέπουμε ότι αυτά τα σύνορα σήμερα χαράζονται από τα πτώματα χιλιάδων παιδιών στο Αιγαίο και στο Ιόνιο, που πρόσφατα είχαμε το έγκλημα της δολοφονίας εκατοντάδων προσφύγων, γιατί οι ελληνικές αρχές ακολουθούσαν πιστά την αντιμεταναστευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορούμε να δούμε και άλλα φαινόμενα, δηλαδή να δούμε περιορισμό των φωνών οι οποίοι μιλάνε σήμερα υπέρ της Παλαιστίνης. Οι δημοσιογράφοι φημώνονται, απολύονται, φυλακίζονται. Έχουμε τον Ασάζ σε φυλακές υψίστης ασφαλείας στην Βρετανία. Ετοιμάζεται να καταργήσει και το TikTok η Ευρωπαϊκή Ένωση, ακολουθώντας τα βήματα των Ηνωμένων Πολιτειών, γιατί λέει έχει περισσότερες αναρτήσεις υπέρ των Παλαιστινίων. Δεν συμφωνούμε δηλαδή μια τέτοια εκτίμηση, ίσα ίσα θεωρούμε ότι κάθε άλλο παρά δημοκρατική είναι αυτή η Ευρώπη και κάθε άλλο παρά αντιτίθεται και αντιπαλεύει τον ρατσισμό και τον φασισμό. Άλλωστε με απόφαση του Ευρωκοινοβουλίου εξίσωσε τον φασισμό με τον κομμουνισμό και γιορτάζει την 9 Μάη, στις 9 Μάη την παγκόσμια, την πανευρωπαϊκή μέρα της Ευρώπης, ενώ ξέρουμε ότι είναι η μέρα νίκης του φασισμού, στο οποίο συνέβαλαν σημαντικά οι σοβιετικές δυνάμεις του 1945. Τώρα, όσον αφορά το άλλο ζήτημα το οποίο έθεσε σχετικά με τις χρηματοδοτήσεις, εδώ μπορούμε να απαντήσουμε και με στοιχεία. Υπάρχει αυτός ο μύθος ότι δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς τα χρήματα της Ευρώπης. Μάλιστα,
έγινε και τέτοιου είδους κουβέντα και την περίοδο του δημοψηφίσματος του 2015, ότι άμα φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τι θα κάνουμε χωρίς χρήματα. Πάντως με τα επίσημα στοιχεία δεν φαίνεται κάτι τέτοιο. Δηλαδή έχουμε στοιχεία του 2022, επίσημα στοιχεία, ότι οι ζωές από την Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν 5,4 δισεκατομμύρια. Ενώ οι ακροές, δηλαδή η συμβολή των Ελλήνων φορολογουμένων στα έσοδα της Ευρώπης, ήταν περίπου τα μισά. 2,5 δισεκατομμύρια δηλαδή ήταν, ας πούμε, οι καθαρές ζωές. Αν όμως προσθέσουμε και τα 8,5 δισεκατομμύρια τα οποία πληρώσαμε ως τόκους στις κεντρικές ευρωπαϊκές, στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και στις χώρες της Ευρώπης, καταλαβαίνετε ότι μάλλον τους πληρώνουμε και δεν μας πληρώνουν. Το δεύτερο και επίσης σημαντικό ζήτημα είναι ότι οποιοσδήποτε χρηματοδοτήσεις, επιδοτήσεις από τα διάφορα ταμεία δίνονται με διάφορες όρους και προϋποθέσεις, όπως έγιναν και με τα μνημόνια, όπως γίνεται και τώρα, όπως θα γίνει και την επόμενη χρονιά που μπαίνουμε σε μια νέα περίοδο ενός νέου συμφώνου σταθερότητας. Πρόσφατα η πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η κυρία Ούρσουλα φον Λάιντεν, είπε ότι θα συνδεθούν οι όποιες επιδοτήσεις με μια σειρά προϋποθέσεις λιτότητας κτλ. Μάλιστα, επειδή θα δίνουμε 10 δισεκατομμύρια το χρόνο από την επόμενη χρονιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να ξεπληρώσουμε το χιλιοπληρωμένο παράνομο χρέος, καταλαβαίνετε ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Μάλιστα, τα έσοδα αυτά που παίρνουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μόλις το 4% του κρατικού προϋπολογισμού. Κάτι που θα μπορούσε κάλλιστα να καλυφθεί από τη φορολόγηση του πλούτου, των μεγάλων επιχειρήσεων, των εφοπλιστών. Ξέρετε ότι οι εφοπλιστές στην Ελλάδα καταθέτουν το συγκλονιστικό ποσό των 12,5 μόνο εκατομμυρίων. Τη στιγμή που σήμερα μόνο η φρεγάτα Ίδρα, που είναι στην Ερυθρά Θάλασσα για να προστατεύσει τα συμφέροντά τους και το φωνικό κράτος του Ισραήλ, κοστίζει 500 εκατομμύρια την μέρα. Η σύγκριση είναι καταλυτική πραγματικά. Ύστερα αυτά όλα τα προγράμματα, ΕΣΠΑ, Ταμεία Ανάκαμψης και τα λοιπά, συνδυάζονται και από μια σειρά, να το κάνουμε και λίγο πιο συγκεκριμένα, και μια σειρά δεσμεύσεις. Τα προγράμματα αυτά δεν καθορίζονται από τις ανάγκες του ελληνικού λαού, αλλά οι χρηματοδοτήσεις καθορίζουν την κατεύθυνση των έργων. Δεν ξέρω αν έγινε κατάλληλο. Και μάλιστα επιβάλλουν ελαστικές εργασιακές σχέσεις παντού. Είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα τώρα, ας πούμε, η εκπαίδευση, όπου 55.000 εκπαιδευτικοί σήμερα είναι με ελαστικές σχέσεις εργασίας, 1 στους 3. Μην πάμε στους Δήμους, όπου εκεί η αναλογία είναι ακόμα πολύ μεγαλύτερη σε βάρος των μονίμων εργαζομένων. Δηλαδή υπάρχουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις, συγκεκριμένες κατευθύνσεις, τις οποίες πρέπει να ακολουθήσει πιστά η ελληνική κυβέρνηση, προκειμένου να πάρει αυτές τις χρηματοδοτήσεις. Και ένα τελευταίο, ότι το συντριπτικό ποσοστό αυτών των επιδοτήσεων, είτε είναι αγροτικές επιδοτήσεις, είτε είναι προγράμματα για έργα, ταμείο ανάκαμψης κτλ., κατευθύνονται στις τσέπες των μεγαλοεπιχειρηματιών, των μεγαλοαγροτών, των κατασκευαστικών εταιριών και ούτε καθεξής. Εκεί πάει ο κύριος όγκος των χρηματοδοτήσεων. Μια που μίλησες για μεγαλοαγρότες, θα ήθελα να προσεγγίσουμε λίγο το ζήτημα της κοινής αγροτικής πολιτικής από μια διπλή σκοπιά, και για τη δομή του αγροτικού κόσμου, του κόσμου της αγροτιάς στην χώρα μας, αλλά και από την άλλη πλευρά, την πλευρά της διατροφής του κόσμου της εργασίας στην Ελλάδα. Αξίζει να θυμηθούμε την περίοδο ένταξης της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου ένα από τα επιχειρήματα ήταν ότι θα ανοίξει μια τεράστια αγορά 300 και πλέον εκατομμυρίων για τα αγροτικά μας προϊόντα. Έγινε ακριβώς το αντίθετο. Πριν το 1981, η Ελλάδα ήταν μια χώρα κυρίως εξαγωγής αγροτικών προϊόντων. Σήμερα είμαστε εισαγωγής κυρίως αγροτικών προϊόντων. Το
το εμπορικό ισοζύγιο όσον αφορά τον αγροτικό τομέα αλλά και γενικότερα είναι πολύ ελλειμματικό. Μια σειρά καλλιέργειες εξαφανίστηκαν, αγροδιατροφικές βιομηχανίες έκλεισαν, πάρτε τη βιομηχανία ζάχαρης, οι συνεταιριστικές βιομηχανίες αγροτικών προϊόντων ιδιωτικοποιήθηκαν και έχει μειωθεί σε δραματικό ποσοστό και ο αγροτικός πληθυσμός, δηλαδή από περίπου 1 εκατομμύριο που ήταν το 1981 είναι τώρα γύρω στις 400.000, έχει μια δραματική μείωση του αγροτικού πληθυσμού, δηλαδή από 15-16% του ενεργού οικονομικά πληθυσμού σήμερα είναι περίπου στο 3,5% και ακόμα αυτό θα μπαίνει μειούμενο. Στα χωριά δηλαδή μένουν μερικοί μεγαλοαγρότες, έτσι τα χωριά ρημώνουν και αυξάνεται και το φαινόμενο της αστικοποίησης. Την ίδια στιγμή βέβαια έχουμε και το άλλο φαινόμενο ότι το 30% της καλλιεργήσιμης γης πια πλέον δεν καλλιεργείται. Σε πολλές περιοχές, σε γόνιμα χωράφια, τοποθετούνται πλέον φωτοβολταϊκά σε μεγάλη έκταση ή και στα βουνά και στα βοσκοτόπια γίνονται ανεμογεννήτριες για να γίνουμε η μπαταρία της Ευρώπης. Αλλάζει τελείως δηλαδή το μοντέλο. Έτσι μια χώρα η οποία με επίσημα στοιχεία πριν από αρκετά χρόνια υπήρχε μια σχετική αυτάρκεια όσον αφορά τα αγροτικά προϊόντα, σήμερα είναι εισαγωγές σε πάρα πολλά προϊόντα και βασικά προϊόντα και στο κρέας και στο γάλα και στα σιτηρά και παραδοσιακές καλλιέργειες όπως είπαμε, καπνά, σταφύλια κτλ. Έχουν περιοριστεί, ζαχαρότες, κλπ. Και αυτό είναι αποτέλεσμα της κοινής αγροτικής πολιτικής, η οποία όμως δεν έχει επιπτώσει μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε όλη την Ευρώπη. Γι' αυτό και είδαμε πρόσφατα τεράστιες μαχητικές κινητοποιήσεις όλων των αγροτών της Ευρώπης και της χώρας μας. Το δυστύχημα βέβαια είναι ότι αυτά τα κινήματα που αναπτύχθηκαν, όπως και στη χώρα μας, στην Ελλάδα, το ζήτημα το αγροτικό κίνημα, δεν κατάφερε ή δεν θέλανε να συναντηθεί με το εργατικό και το φοιτητικό κίνημα για να υπάρχει ένα συνολικό κίνημα ανατροπής απέναντι στην αντιλαϊκή κυβέρνηση του Μητσοτάκη και στην αντιλαϊκή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα παίρνω την πάσα και προτείνω να πάμε στο θέμα της ακρίβειας, της ακρίβειας η οποία προσπαθεί η κυβέρνηση και ο Μητσοτάκης να δείξουν ότι είναι εισαγόμενοι ή ότι είναι τέλος πάντων φυσικό φαινόμενο, ότι είναι εκ Θεού εν πάση περιπτώσει, με τη σημειολογική μάλιστα πρόσφατη επιστολή προς την Φόντερ Λάιεν. Πώς έχει το ζήτημα αυτό, το οποίο θερίζει τον κόσμο της εργασίας, τον λαϊκό κόσμο στη χώρα μας? Αναφυσβήτητα το ζήτημα της ακρίβειας είναι το σημαντικότερο αυτή τη στιγμή κοινωνικό πρόβλημα που απασχολεί τη συντηρητική πλειοψηφία των εργαζομένων, των συνταξιούχων και των γενικότερα των λαϊκών οικογενειών. Είναι απίστευτη η ακρίβεια στα είδη πρώτης ανάγκης και αυτό οφείλεται τόσο στην πολιτική που ασκεί η κυβέρνηση σήμερα αλλά και οι προηγούμενες κυβερνήσεις αλλά και στην γενικότερη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι αστείο αυτό που έκανε ο Μητσοτάκης να ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση των Πολυεθνικών να ζητήσει μέτρα κατά της ακρίβειας. Να ζητήσει δηλαδή από αυτούς που είναι υπεύθυνοι. Εδώ γίνεται πολλές φορές μια σύγχυση και ένα λάθος. Πολλά πράγματα αποδίδονται στον εξωτερικό παράγοντα ή από την αριστερά αποδίδονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αθωώνεται η κυβέρνηση ή το αντίστροφο. Οι κυβερνήσεις εφαρμόζοντας την Ευρωπαϊκή ή τις ευρωπαϊκές κατευθύνσεις ασκήσανε μια αντιλαϊκή πολιτική όλη αυτή την περίοδο, ιδιαίτερα την περίοδο των μνημονίων. Μην ξεχνάμε ότι στη λαομίστη Τρόικα τα δύο από τα τρία στοιχεία της ήταν η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αυτοί οδήγησαν στην καταστροφή, στην περικοπή των μισθών, στις αυτοκτονίες, στην εξαφάνιση των δώρων, στις απολύσεις και ούτω καθεξής. Όλο αυτό την καταστροφή που είδαμε αυτή την περίοδο. Αυτό συνεχίστηκε σήμερα με την τεράστια ακρίβεια,
στην οποία ευθύνονται και οι κυβερνήσεις και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλοι ασχολούνται και ενδιαφέρονται για τα κέρδη των μεγάλων επιχειρήσεων, τα οποία την τελευταία περίοδο κάνουν εκπληκτικά άλματα. Πάνω τις τράπεζες. Μόνο οι τράπεζες είχαν 1,2 δισεκατομμύρια κέρδη μόνο το πρώτο τρίμηνο του 2014. Μην πάρουμε τις εταιρείες του σούπερ μάρκετ, τις εξαγωγικές εταιρείες, τις αγωγικές εταιρείες, τις εταιρείες ενέργειας, δηλαδή η ακρίβεια στο ρεύμα. Πού οφείλεται? Δεν οφείλεται στο ότι οι κυβερνήσεις, οι ελληνικές κυβερνήσεις και στην συγκεκριμένη περίπτωση ο ΣΥΡΙΖΑ, που το συνέχισε και η κυβέρνηση του Μητσοτάκη, μας έβαλε στο χρηματιστήριο της ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έτσι έχουμε διωγγωμένους λογαριασμούς που δεν μπορεί να τα απεξέλθει η λαϊκή οικογένεια. Επίσης, το ζήτημα των μισθών. Οι Έλληνες εργαζόμενοι έχασαν τα τελευταία χρόνια πάνω από 30% του μισθού τους. Οι Έλληνες εκπαιδευτικοί, εγώ είμαι εκπαιδευτικός, θεωρούνται σε όλο τον ΟΣΑ ότι έχουν μειωθεί οι μισθοί τους περισσότερο από όλους. Περισσότερο από όλους τους εκπαιδευτικούς, τους υπόλοιπους ή... Του ΟΣΑ. Μάλιστα. Η μείωση των αποδοχών των εκπαιδευτικών ήταν η μεγαλύτερη. Μιλάμε για τους συνταξιούχους. Συνταξιούχοι μέχρι το 2000, από το 10 μέχρι το 16, χάσανε 50 δισεκατομμύρια και άλλα 28 από εδώ και πέρα. Δηλαδή έχουμε δραματική μείωση των συντάξεων και των μισθών. Ταυτόχρονα έχουμε μια εκρηκτική αύξηση των τιμών σε όλα τα είδη, τα βασικά είδη διατροφής και των πρώτης ανάγκης. Βέβαια φαίνεται αυτοί οι άνθρωποι δεν κυβερνούν, δεν έχουν καμία επαφή με την πραγματικότητα και εξ όλου αυτό το τελευταίο που κυκλοφορεί τα κανάλια και τις εφημερίδες, ότι είπε ο Μητσοτάκης ότι η φέτα κάνει 6,28 ευρώ, αλλά μάλλον εννοούσε μία μερίδα φέτα στο εστιατόριο. Όχι το ένα κιλό φέτα που αγοράζει το Σούπερμαν. Η ακρίβεια θα παταχθεί με τη μείωση του ΦΠΑ, με 24% ΦΠΑ στα είδη, τα βασικά είδη, με την κατάργηση στα είδη που χρησιμοποιεί η λαϊκή οικογένεια του ΦΠΑ, με την μεγάλη αύξηση του βασικού και όλων των μισθών, με τον έλεγχο των τιμών και αν πάμε και τα πιο ουσιαστικά για να γίνει να φτάσουμε εκεί που πρέπει, πρέπει να έχουμε εθνικοποίηση όλων των μεγάλων επιχειρήσεων της χώρας μας, φορολόγηση του πλούτου για να μπορέσει να ζήσει και να ανασάνει ο Έλληνας εργαζόμενος και η ελληνική οικογένεια.